Φυσικά και αξίζουν συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία. Πρόεδρε και όλοι οι συμμετέχοντες και εκλεκτές συναδέλφους, η κυρία Βούλα και η κυρία Παράσοβου, έχουν μεγάλη εμπειρία και θα συμβάλλουν καταλητικά στην επιτυχία της σημερινής πρωτοβουλίας. Είναι μια απόδειξη, άλλωστε, της ευαισθησίας που χαρακτηρίζει τις γυναίκες και τους άνδρες της ελληνικής αστυνομίας και είναι ένα ακόμα τεκμήριο κοινωνικής προσφοράς των γυναικών και των ανδρών που ξενυχτούν και διακινδυνεύουν για την προστασία της ζωής και της ασφάλειας όλων μας. Παρεμβαίνετε όπου χρειαστεί κατασταλτικά αλλά και προληπτικά, εργάζεστε για να είμαστε όλοι, για να είναι κάθε ελληνική οικογένεια πιο ασφαλής και άρα πιο ελεύθερη και σας ευχαριστούμε από καρδιάς. Όλες και όλοι δικαιούστε τις ευχαριστίες όλων μας για όσα προσφέρετε και βέβαια αξίζουν και τα θερμά συγχαρητήρια στους εμπνευστές και τους διοργανωτές της σημερινής εκδήλωσης. Είναι γεγονός, φίλες και φίλοι, ότι φαινόμενα δικογενειακής βίας, ακόμη δολοφονίες γυναικών, είχαμε πάντα και δυστυχώς εξακολουθούν να υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία. Είναι ταυτόχρονα γεγονός ότι η ελληνική αστυνομία οργανώνεται, ειδικεύεται και λειτουργεί με ευαισθησία απέναντι σε όλα αυτά. Στο επόμενο διάστημα θα έχει στη διάθεσή της και το Panic Button, το κουμπί πανικού μέσω του οποίου θα ενημερώνεται άμεσα από κάθε απειλούμενη γυναίκα για να σπίρδει έγκαιρα και αποτελεσματικά. Η περαιτέρω προετοιμασία της αστυνομίας για τη μέγιστη δυνατή συμβολή στην αντιμετώπιση της ευρωπαϊκής βίας συνεχίζεται όπως συνεχίζονται και οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης. Μέλημα του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης. Από την πρώτη στιγμή ήταν να δημιουργηθεί και να υποστηριχθεί ένα οργανωμένο πλαίσιο προστασίας και πρόληψης και στην κατεύθυνση αυτή αναπτύχθηκαν δράσεις και θεσμικές και οργανωτικές παρεμβάσεις. Αναμορφώσαμε το πλαίσιο που διέπει τις σχέσεις μεταξύ γονέων και τέκνου μετά τη διακοπή της συμβίωσης, τις σχέσεις μεταξύ των γονέων, τη γονική μέρημνα, τις επιμέλειες. Λειτουργεί όλο το 24ωρο, όλο το χρόνο η γραμμή SOS 15.900 για θέματα για γυναίκες θύματα βίας. Εντάχθηκε στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων άξονας προτεραιότητας για την πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας. Λειτουργούν 44 συμβουλευτικά κέντρα του Δικτύου Δομών της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων. Λειτουργούν 19 ξενώνες, στους οποίους φιλοξενούνται κακοποιημένες γυναίκες. Λειτουργεί η διαδικτυακή πύλη meetogreece.gr της Γενικής Γραμματείας Ισότητας. Αξιοποιείται το εργαλείο εκτίμησης κινδύνου έμφυλης βίας, αυστηροποιήθηκαν οι ποινές για αδικήματα βίας και σεξουαλικής κακοποίησης. Και εδώ στην πόλη μας, με πρωτοβουλία του Τομέα Μακεδονίας Θράκης, προωθήσαμε το θεσμό της σχολικής διαμεσολάβησης με εκπαίδευση διδασκόντων και διδασκομένων με στόχο την ειρηνική επίλυση των διαφορών στα σχολεία. Ο αγώνας κατά της ευρωπαϊκής βίας είναι συνεχής και χρειάζεται τη συμβολή όλων. Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει η Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών στις 25 Νοεμβρίου. Είναι ανάγκη να ενώσουμε δυνάμεις, να μην πει κανένας αυτό δεν με αφορά, αυτό δεν με νοιάζει, να είμαστε όλοι μαζί, πολιτεία, τοπική αυτοδιοίκηση, ελληνική αστυνομία, επιστημονική και κοινωνική φορείς. Μαζί να δουλέψουμε για την εξάλληψη ενός φαινομένου και μιας νοοτροπίας που αποτελεί πλήγμα για την κοινωνία και τον πολιτισμό μας.